Τις πιο άγριες διαθέσεις το αποφάσισε επιτέλους να δείξει αυτό το διήμερο ο χειμώνας που από το μεσημέρι σήμερα έκανε αισθητή την παρουσία του και στη Μαγνησία. Ο υδράργυρος έπεσε έως και 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με χθες, ενώ από το βράδυ θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά του Πηλίου και του Αλμυρού. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες κάτω από το 0 και για χιονόπτωση που θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά στην κορυφή του Πηλίου. Οι θερμοκρασίες για σήμερα θα είναι περίπου γύρω στους μείον 3 βαθμούς. Αύριο θα πέσει και θα φτάσει στους μείον 10 βαθμούς στα ορεινά μέρη του Πηλίου. Στις παιδινές περιοχές δεν θα έχουμε αυτή τη θερμοκρασία, θα είναι περίπου γύρω στους 4 με 5 βαθμούς. Βέβαια, εδώ έχουμε μία αλλαγή του καιρού και αυτό είναι αναμενόμενο στο μήνα που βρισκόμαστε. Είναι πιθανό βέβαια και είναι τα προϊόντια αυτά από ό,τι φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα θα είναι λευκά. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και έχει θέσει σε επιφυλακή χειριστές και χιονιστικά μηχανήματα. Ήδη με τους ιδιώτες, ο οποίος έχουν μιλήσει και φέτος θα είναι μαζί μας, θα μας βοηθήσουν στο έργο αυτό. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι από την πλευρά της Νομαρχίας, από τα 17 μηχανήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή stand-by και είναι έτοιμα δηλαδή για τον αποχιονισμό, θα βγουν μόνο τα 2-3 μηχανήματα. Διότι και αυτό δεν υπάρχει ο κατάλληλος χειριστές. Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα επανδρώσουν αυτά τα μηχανήματα για να μπορέσουμε και από την πλευρά της Νομαρχίας να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και γι' αυτό το λόγο προσφεύγουμε πάλι στους ιδιώτες.